ούτε νύχιαν, εις τους αιώνας των αιώνων. Μην εισπάσαν την γην εξήλθεν ο θόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεοπρεπώς εδογμάτισας, την φύση των όντων μετράνωσας. Τα των ανθρώπων ήδη κατεκόσμησας, βασίλειον ιεράτευμα πατέρος ιεμ. Χριστόν τον Θεόν ηγέτευε, δωρήσαστε ημί το μεγα έλεος. Ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, πέρα των όλων υπερούς ιεόντος, ειν αυσίων ευλόγησον περίοδων, σώζε το ελέη σου, το απειρόη κτήρμον, πάντας τους λατρεύοντας, ή το μόνο δεσπότη. Και εκπώντας φοβολήτρωτα, εφόρον πάση, το έτος χορήγησον. Ελεήσον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου δεμεθά σου, επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεμεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεμεθά υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Τιμωθέου, η βάση της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του ευλογηθήν ετών αιώνιν αυτών, της Χριστότητος του Κυρίου, και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ των συνταξιούχων, του Ίκα Φαρσάνων και Περιχώρων, των εκδεχομένων των παρασού μέγα και πλούσιων έβεων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι είναι ήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίδια ήγη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθώμε, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρός και χρόνος εν τη δία εξουσία θέμενος και την ζωή ημών ισχύρας ο διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ευσύ μου ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις των νέων εν εαυτό της Χριστότητός σου, και ευλόγησον τον φλακούντα τούτον, τον προσφέρουμεν εις δόξαν σύν και τιμή, του εν αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, και Επισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας, επίβλεψον μεγαλότερο εξ ουρανού Αγίου σου, και κατάπεψον ετοιμάς τους τα δώρα ταύτα ευτρεπίσαντας, και τους εξαρτών μεταλαμβάνοντας τα σουρανίους δωρεά σου, ότι επισύλθηκαμε το ζώντι Θεό εις τους αιώνας, ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον αναγαθείς την ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων σου εντολών, ο Διού πεπάρχο μόνος ζήσεις άνθρωπος, πρεσβείες της Παναχράτου σου μικρός, των Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάνους των Αγίων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός και ελπίς ημών, Κύριε, δόξα σε Χριστός αληθινός Θεός ημών, και πρεσβείες Παναχράτου και Παναμομίας αυτού μικρός, δυνάμει του τιμίου και ζωμίου Σταυρού, ηθισίες του μεν δόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατών Ιωακήμ και Άννης, και πάντως των Αγίων ελίσσι και σωσί μας, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Καλή χρονιά σας. Καλή χρονιά. Από την
την καρδιά μας σας ευχόμαστε όλους, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Μας έχουν τιμήσει σήμερα με την παρουσία τους ο πρόεδρος μας, ο κύριος Δερός, ο πρόεδρος του ΠΑΠΚΑ, που θα τον καλώσω λίγο να ξεκινήσει και εγώ αυτή την ομιλία. Ελάτε κύριε Κώστα. Οικογενειακή ευτυχία, αλλά και ευτυχία για όλο τον κόσμο με τη νέα χρονιά που έχει ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα, αλλά σήμερα γίνεται κοπή της πρωτοχρονιάς της πίτας για τον πολύ τραγικό σύλλογο συνταξιούχων ΠΙΚΑ. Λοιπόν, αυτά δεν θέλω να σας πω κάτι άλλο. Το καπί λειτουργεί κανονικά, είναι στελεχωμένο φέτος με πολλές ειδικότητες, ελπίζω να είστε ικανοποιημένοι. Η χοροδία έχει μια πάρα πολύ αξιόλογη πορεία. Συνεχώς εκλογίζεται με νέα μέλη και υπάρχει διάθεση και άλλα μέλη να πάρει από ό,τι πληροφορούμε. Όλα καλά και ό,τι χρειαστείτε, εμείς είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Πριν από λίγο πληροφορήθηκα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον πίνακα λόγω βραχυκυκλώματος. Τώρα το έμαθα, πριν από λίγο, δεν το ήξερα. Θα φροντίσουμε άμεσα να επισκευαστεί. Ευχαριστώ πολύ και καλή χρονιά και πάλι. Μας έτυχε λίγο αυτό, λίγο στα σκοτεινά, λίγο θα το κάνουμε μετά δίσκο. Μη στενοχωριέστε, θα το αντιμετωπίσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, κοντά μας είναι η αντιδήμαρχος, η κυρία Σοφία Θαστεμίρογλου. Ένα χειροκρότημα, γιατί η Σοφία ήταν πάντα κοντά μας. Δούλευε στο ΙΚΑ και ήταν δίπλα μας, μας βοηθούσε, μας κάνει σε όλους. Σε ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σοφία, για όλα και για όλα τα χρόνια που ήσαν δίπλα μας. Σε ευχαριστούμε. Η κυρία Παναγιωτοπούλου, αντιδήμαρχος, ο κύριος Απόστολος Κυριαζής, αντιδήμαρχος, ο κύριος αντιπεριφερειάρχης, κύριος Τύμπας Κωνσταντίνος και ο κύριος Λούσας Γεώργιος από την Ομοσπονδία μας, ο οποίος αφού απελευθερώσουμε τους επισήμους μας, γιατί έχουν άλλες εκδηλώσεις, θα μας πει σχετικά για τις συντάξεις μας, για τα αεροδρομικά και για τα επιστρεφόμενα που περιμένουμε όλοι μας. Θα μας μιλήσει ο κύριος Λούσας Γεώργιος. Αφού απελευθερωθούν όλοι οι επίσημοι για την επόμενη εκδήλωση που έχουμε. Λοιπόν, μας θυμάνε με την παρουσία ο κύριος Πουλαράκης, η κυρία Κατσικλή, η κυρία Δέσποινα Σιροπούλου, ο κύριος Νίκος Βετσόγιας. Και έχουμε και υποψήφιους και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να πάνε μπροστά για να σωθούν και τα πάσχα και μαζί με αυτούς και όλοι εμείς. Σας ευχαριστούμε, καλή επιτυχία από όλους μας και θα είμαστε δίπλα σας. Oh,
μετά υπάρχουν κάτι έξτρα δώρα τα οποία θα πληρωθούν με τους αριθμούς από τα προβάλλοντα από τις συνδρομές. Έχετε τις αποδείξεις, όσοι πληρώσανε, όσοι μπορούσαν να πληρώσουν και θα, κάποιος θα λέει έναν αριθμό που θα πληρώνετε τα επιπλέον δώρα που σας έχουμε. Λίγο που μονή θα κάνουμε, να ρίξετε το κουμάρι της πίτας όλοι. Δεν θα φύγει κανένας, αν δεν βρούμε το φρουί. Αν θα τελειώσει η εκδήλωση και έρθει αύριο κάποιος με φρουί, δεν θα γνωρίσουμε τίποτα για να μην παρεξηγέμαστε. Ευχαριστώ πολύ.
κυρία συνταξιού Φωνή Καϊβάντα, σα μεταφέρω ένα θερμό χαιρετισμό. Πριν δύο εβδομάδε κάναμε αποτίμηση και εκτίμηση τη δουλειά μα. Είδαμε ότι το 2018 που αφήσαμε ήταν μια χρονιά μαχητική με 160 συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα. Τελικά εκτιμάμε ότι ήταν θετικές οι παρεμβάσεις του συνταξιού κινήματος σε όλη την Ελλάδα, στα υπουργεία, στα νοσοκομεία, στα τοπικά ζητήματα όπως είναι οι καταστροφές που έχουν γίνει στην Αττική. Επόμενο ήταν ότι η συνταξιού κίνημα έχει συμβάλει σε όλους τους αγώνες και των εργαζομένων, γιατί οι εργαζόμενοι είναι τα δικά μας τα παιδιά, και κρίνουμε ότι αυτή η δουλειά που έχει γίνει αποδίνει και είναι παρακαταθήκη για αυτό που πιστεύουμε ότι όλο αυτό που έχει γίνει το 2018 και τις αποφάσεις της κυβέρνησης να κάνει αναδίκωση στην εφαρμογή των μέτρων για προσωπική διαφορά είναι η δικιά μας η συμμετοχή. Ο κόσμος, μάλλον οι συνταξιούχοι όλες της Ελλάδας, δώσαν αυτόν τον αγώνα για να στριμώξει την κυβέρνηση και να κάνει αυτή την υποχώρηση, τουλάχιστον για ένα χρόνο, δεν θα εφαρμοστεί περικοπή της προσωπικής διαφοράς. Αυτό δείχνει ότι αν σε αυτόν τον αγώνα θα έμασταν οι περισσότεροι, εγώ πιστεύω ότι η ίδια η κυβέρνηση και γενικά όλοι οι παράγοντες που αποφασίζουν πολλές φορές για μας, χωρίς εμάς, θα είχαν τα κάτω πίσω. Και ειδικά ένα ζήτημα που ζητήσαμε εμείς, ότι η κατάργηση των νόμων του Κατρόβαλου πρέπει να γίνει άνισα, επιμένουμε σε αυτό το πράγμα. Γιατί η εφαρμογή αυτού του νόμου, αν θα το αφήσουμε, στο τέλος δεν θα αφήσει τις συντάξεις αυτές που ξέραμε και θα έχουμε την φορμή επιδόματος. Γι' αυτό, αυτό που μας λένε πολλές φορές και ειδικά τώρα στο προηγούμενο αγώνα που ξεκινάει και από τους Δημοτική Αρχή που σήμερα παραβρίσκεται εδώ και έχει πράσει να πούμε τη συμπαράσταση, αυτή τη συμπαράσταση πρέπει να είναι έμπρακτη. Όχι μόνο ευχές, εμείς θέλουμε έργα. Οι συνταξιούχοι έχουν δικαίωμα στη ζωή, στην αξιοπρέπειά τους, έχουν δικαίωμα να περνάνε καλά, όπως σήμερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση του συλλόγου σας που μας κάλεσε να παρευρεθούμε και εμείς εδώ. Νομίζω ότι αυτή η προφασική εκδήλωση που πεις της πίτας ενώνει τους συνταξιούχους και δίνει δυνατότητα να μπορέσουμε να αισθανθούμε ότι στις δύσκολες στιγμές τα τελευταία χρόνια που ζούμε είμαστε σε ένα επίπεδο και δεν χαρίζουμε σε κανέναν την αξιοπρέπειά μας. Και γι' αυτό πρέπει να συνεχιστούν οι αγώνες και εδώ είναι το πιο δύσκολο, ότι εμείς πρέπει να είμαστε αυτό που λέμε, ό,τι κάναμε το 2018, να συσπηρωθούν οι περισσότεροι συνάδελφοι στο κίνημά μας για να μπορέσουν να ανατρέψουν αυτές τις πολιτικές. Ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα που βάλαμε στην προτεραιότητά μας, μέχρι να γίνει αυτή τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό που υποσχέθηκε στις 15 Δεκέμβρη στη μεγάλη συγκέντρωση, μεγαλειώδη συγκέντρωση που έχει συμπεράσει πάνω από 20.000 κόσμο και από την επαρχία, ειδικά από την περιοχή της Θεσσαλίας, είχατε 17 πούλμαν και από την περιοχή σας και από το σύλλογό σας είχαν μια καλή συμμετοχή. Αυτό τι δείχνει, ότι αν εμείς όλοι μαζί θα χτυπάμε τα σκυριά σε μια κατεύθυνση για να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές, θα έχουμε αποτελέσματα. Και αυτή η προτεραιότητα που βάζουμε εμείς, ακούω, και όχι μόνο μας ακούω, μας μετράνε ένα-ένα, συνάδελφοι. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι σε αυτό το αγώνα. Και ένα χαρακτηριστικό αυτό που είπα, ότι η πρώτη προτεραιότητά μας είναι η υγεία. Κρατικός προπολογισμός του 2019 είχε μια αύξηση για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Μόνο οι δαπάνες για τα νοσοκομεία μειώθηκαν. Αυτό τι δείχνει, ότι με μαθηματική ακρίβεια, από την ώρα που εμείς τώρα έπρεπε να έχουμε το οικογενειακό γιατρό, αυτό που έχουμε πάρει απόφαση και μας οδηγήσαν να κάνουμε αιτήσεις για να έχουμε. Μόνο αυτό το σύστημα του γενικού γιατρού τελικά δεν περπάτησε. Και τελικά πείσαμε για κάποιους μήνες να δούμε αν μπορούν να οργανωθούν. Μόνο εμείς ξέρουμε πολύ καλά και αντιδράσουμε από την πρώτη στιγμή ότι εμείς για την περιοχή μας, για την υγεία μας, θέλουμε να έχουμε γιατρούς που να μπορέσουν όχι μόνο να γράφουν στην αντιγράφηση των φαρμάκων, αλλά μπορούν να προβλέπουν τη
τις αστέρειες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Γι' αυτό το λόγο πρέπει και εσείς εδώ στην Κρήτη, όπως κάνατε εσείς χθες στο νοσοκομείο του Βόλου, ως πρόεδρος του Συνταξιούχου Δήκα, μαζί με τις συνεργαζόμενες εθνικές οργανώσεις, δώσετε μια μεγάλη μάχη για να δώσουν την πραγματική εικόνα. Γιατί την ώρα που περνάει στον πόρτα του νοσοκομείου, ξέρουμε πολύ καλά τι μας περιμένει. Καθυστερήσεις, λύσεις των γιατρών, δεν υπάρχουν ειδικότητες και όλα αυτά είναι εις βάρος της ζωής μας. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πολύ αποφασισμένοι για το θέμα της υγείας και βέβαια, ό,τι έχει για τις συντάξεις, για να μην σας κουράσω, μπορεί να κάνουμε και μια άλλη συγκέντρωση και αν θα με καλέσει η Ελένη, μπορώ να ξανάρθω να πούμε αναλυτικά τι έχει συμβεί. Με μόνη διαφορά, ένα είναι σίγουρο, ότι ό,τι κερδίσαμε και ό,τι επιστροφές που έχουν γίνει για την υγεία και τα λοιπά, έχει γίνει με αποφασιστική στάση και δική μας. Και πρέπει να συνεχίσουμε και να ζητήσουμε για όλες τα αναδρομικά αυτά που απαιτούμε να υπάρχει πολιτική απόφαση και σε αυτή την απόφαση να δοθούν τους όλους συνταξιούχους χωρίς διακρίσεις. Αν έχουν κάνει ειδήσεις ή αν έχουν κάνει προσφυγές ή κάνει άλλη μορφή. Εμείς βέβαια σας έχουμε πει την προηγούμενη φορά ότι δεν είμαστε τέτοια λίγο με αυτόν τον τρόπο για να προστατεύσουμε όλους τους συνταξιούχους της Ελλάδας. Πρέπει να έχουμε την πολιτική απόφαση. Και ένα άλλο. Είμαστε από το Θεσσαλικό κάμπο. Πριν μερικές αυτή τη εβδομάδα ξεκίνησαν οι αγρότες, οι συνάδελφοί μας, αυτό το κίνημα των αγροτών και εσείς είσαστε από αγροτικές οικογένειες, νομίζω οι περισσότεροι, όπως και εγώ. Φτάνουμε σε ένα σημείο ότι το Σάββατο στις 1 ώρα θα υπάρχει συνέλευση των συνταξιούχων της Θεσσαλίας στον λόγο της Νίκαιας και νομίζω ότι και εμείς, αν υπάρχει δυνατότητα, να πάμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη στους αγώνες των αγροτών, γιατί ξέρουμε ότι αγώνες των αγροτών είναι και οι δικοί μας αγώνες, γιατί είναι όλη μια αλυσίδα. Ό,τι παράγουν οι αγρότες, είμαστε οι αρκοί που θα μπορούν καταναλώνουμε και πρέπει να έχουμε καλές τιμές. Όχι μόνο να δούμε για μας, αλλά και για αυτούς αυτοί που παράγουν. Γι' αυτό τον λόγο θα ήταν πάρα πολύ καλό να υπάρχει αλληλεγγύη στο αγροτικό κίνημα, να σταθούν δίπλα στα αδέρφια μας τους αγρότες και να δώσουμε μάχη από κοινού για όλα αυτά που μας περιμένουν. Ειδικά τους αγρότες, ο νόμος του Κατρούγκαλου, αυτό που τους έχει κάνει, τους έχει καταστρέψει. Και γι' αυτό λοιπόν είναι, πρέπει να δούμε πώς θα οργανώσουμε και τους συνταξιούχους του ΟΚΑΡ να είναι δίπλα μας, να έχουν τη δυνατότητα από κοινού να δράμε σε αυτή την κατεύθυνση ανατροπή όλων των πολιτικών. Γι' αυτό και σας καλώ να είμαστε αλληλέγγυοι μεταξύ μας, αν θέλουμε πράγματι να πιστεύουμε ότι θα λύσουμε τα προβλήματά μας. Και βέβαια να μην αφήσουμε άλλους να αποφασίσουν για μας. Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Το Διευθυντικό Δημοτικό Ταμείο πρόσφατα πήρε μια απόφαση και λέει ότι οι συντάξεις στην Ελλάδα είναι γενναιόδορες. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Γιατί η αναπλήρωση είναι γύρω στα 65%. Με αντιστοιχεία με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 35% όπως είναι η Λιθουανία και η Ιρλανδία. Δεν θα πούμε στη σύγκριση με άλλες τις χώρες. Οι άλλες χώρες μπορεί τα μεροκάματά τους και ασφαλιστικά τα ταμεία δεν έχουν ελαττήσει όπως στη χώρα μας. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε, να μην πέφτουμε στην παγίδα της προπαγάνδας της κυβέρνησης, να είμαστε έξυπνοι σε αυτές τις εκλογές, θα στηρίξουμε εκείνες τις δυνάμεις που ήταν δίπλα μας, συμπαραστέθηκαν στους αγώνες του συνδεσμού κινήματος και δεν μας αφήσαν ούτε αύριο μεθαύριο θα μας οδηγήσουν να μην έχουν τις συντάξεις αυτές που φέρνουν. Γι' αυτό και ο αγώνας μας θα είναι συνεχόμενος μέχρι να δικαιωθούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την ενημέρωση. Θα ήθελα λίγο τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Τίβα, να έρθει λίγο εδώ να συντονίσουμε αυτό που μας πρότεινε για τους αγρότες και να μας πει και αυτό στις ευχές του. Τις ευχές θα μας πείτε και να είμαστε συμπαθητάτες στους αγρότες. Και από μένα, αν και πολύ φύγαμε, δεν πειράζει. Εχθές είχαμε περιφερειακό συμβούλιο. Υφέραμε θέμα που ψήφισε με τους αγρότες. Και πετύχα και εγώ με δική μου πρωτοβουλία στην Μεταλλική Επιτροπή, η οποία ήταν το θέμα που έφερε ο κ. Τσαπλές. Ήμασταν δίπλα του και από κοινού όλοι μαζί κάναμε μια διαβούλευση να κάνουμε το ψήφισμα των αγροτών.
στο λόγο που πήραμε, όταν μου δόθηκε την κρίση της δουλειάς και να φορσώ, υπάρχει εδώ το κάνουμε κινητοποιήσεις, πηγαίνουμε, θα φορστούν οι αγρότες, θα πάνε σπίτι τους, ή δεν θα αρχίσει τα χρόνια τα ίδια, κάτι άλλο, άλλο, και άλλο, και άλλο. Κάποιος παλιός πολιτικός είχε πει ότι ο αγροτικός κόσμος είναι ένας υπόλοιπος γίγαντας. Έχουμε 40.000 τρακτέρ. Κάποια στιγμή αυτό το απόσυμα σπάσει δεν είναι λίγο, ούτε την κυβέρνηση, ούτε ούτε. Αν αυτός ο υπόλοιπος γίγαντας κάποια στιγμή ξυπνήσει, λέει και ανοίγει μόνο πρώτα την Αθήνα. Φανταστείτε 40.000 τρακτέρ να κάνουν κάπου στην Αθήνα. Και κάποια στιγμή αυτό θα γίνει. Δεν πάει άλλο. Και έχουμε βγει τώρα και ήταν το απαράδεκτο που οι νομικοί σύμβουλοι πήραν θέση, δεν μπορείς να συλλάβεις κάποιους και να τους πάσεις κατευθείαν δικαστήριο. Υπάρχει φορανάκριση, υπάρχει το αυτόχρονο, υπάρχει η κατάθεση, κάτι που πρώτη φορά έγινε. Δεν θέλω να πράσω λίγο πολύ το αγροτικό κίνημα, ήθελα όμως να τονίσω και εδώ τον αδερφό και η πείνα σας. Έχω εδώ πέρα το ΙΚΑ και έχω εδώ πέρα και εσάς. Το ΙΚΑ δίνει αυτοποδίτηση, εντάξει, και κοιτάμε και δώσετε εσείς στη χώρα αυτή. Το αίμα σας, την γλώσσα σας, τεκνοποιήσατε, δώσετε παιδιά για τη δουλειά σας, προσφέρετε στον τόπο και στην ελληνική οικονομία. Δεν ξέρω αν αυτά που παίρνετε αντιστοιχούν σε αυτά που προσφέρετε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ελληνική σας πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τίπα, και καλή επιτυχία να έχετε. Υποψήφιος ο κύριος, δήμαρχος Βασάρου, υποψήφιος, καλή επιτυχία. Λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει μια παράκληση. Εβάζουμε λεωφορείο για να πάμε να διαμαρτυρηθούμε για τις συντάξεις μας και όλα αυτά που δικαιούμαστε και μας τα παίρνουν από τη συντέλεση. Σας παρακαλώ, παιδιά, όποιος μπορεί να έρχεται. Δηλαδή, βάζουμε ολόκληρο λεωφορείο, είμαστε 27-35 35 άτομα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Όποιος μπορεί να δηλώνει την παρουσία του, να πηγαίνουμε και να κάνουμε τη διαμαρτυρία μας, δεν είναι τόσο κοροστικό όσο το φαντάζεστε, και το συνδυάζουμε με κάτι άλλο, με ψυχαγωγία, ας πούμε. Αλλά αφού το λεωφορείο το βάζει η Ομοσπονδία, μπορούμε να πηγαίνουμε όλοι. Γιατί διαφορετικά δεν θα φαινόμαστε σαν Διοικητικό Συμβούλιο, σαν Σωματείο του ΙΚΑ και σαν διαμαρτυρόμενοι συνταξιούχοι. Ευχαριστώ και τον Προτέρων. Να είστε καλά. Το πρόγραμμα το συνεχίζει ο κ. Γιώργος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαρία.